Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάζουμε θέμα. Μαζί μας είναι ο Χάρης ο Ζαβρίδης, ο αγαπημένος μας. Μας δίνει συμβουλές για το πώς θα ομορφύνουμε. Σήμερα θα μας πει πώς θα κάνουμε ρινοπλαστική, πότε χρειάζεται και σε ποιες περιπτώσεις οι γυναίκες πρέπει να υφίστανται σε αυτή τη διαδικασία και πώς θα μας κάνει ομορφότερες. Χάρη μου, καλώς ήρθες. Κάτι στο αυτό που είστε, ο αγαπημένος μας και ο αγαπημένος των γυναικών. Των γυναικών, αφού εμείς γυναίκες είμαστε. Το γυναικό, είναι το κεντρικό πρόσωπο στη ζωή μας ο Χάρης. Φίλος, καλώς Χάρη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θα έλεγα, Ανδρέα, δύο γιατρούς θέλουμε στη ζωή μας. Ναι. Ένα πλαστικό να μην γεράσουμε και ένα ψυχίατρο να μην τρελαθούμε. Πολύ βασικό. Όλοι οι άλλοι δεν χρειάζονται. Πολύ βασικό αυτό, γιατρέ. Πολύ βασικό αυτό. Σας είπα να αγγίξουμε ένα θέμα το οποίο νομίζω φαινομενικά είναι εύκολο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου ανθρώπου. Σίγουρα. Καταρχήν να πούμε, Ανδρέα, ότι η μύτη είναι πολύ σημαντικό ανατομικό στοιχείο στην εμφάνισή μας. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του προσώπου μας. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να κρύψουμε ούτε με τα ρούχα μας, ούτε να το καμουφλάρουμε με μια κρέμα, ένα μακιγιάζ. Άρα σίγουρα όσοι κάποιοι από εμάς έχουν μια μύτη που τους ενοχλεί αισθητικά, σίγουρα θα αποταθούν στον πλαστικό τους χειρουργό. Μου επιτρέπεις πάνω σε αυτό που λες. Βεβαίως. Αν πάρουμε αυτό που λέει ο πολύς ο κόσμος, όταν βλέπει κάποιον άνθρωπο, κάποιο πρόσωπο που το σχολιάζει, λέει πάντα, δεν θα πει χείλη, θα πει πω άσχημη μύτη έχει ή ωραία μύτη. Το πρώτο πράγμα προσέχει. Σίγουρα. Καταρχήν να πούμε είναι ένα πράγμα το οποίο εξέχει. Είναι το μόνο πράγμα στο πρόσωπο το οποίο εξέχει. Αυτό σημαίνει είναι από τα πρώτα πράγματα που πέφτει πάνω μας όταν το βλέπουμε, έτσι. Άλλωστε είναι και ένα ανατομικό στοιχείο που είναι και λειτουργικό, δηλαδή μας βοηθάει στην αναπνοή μας. Άρα μπορεί κάποια άτομα να έχουν και δυσκολία στην αναπνοή. Άρα να θέλουν με μία ρινοπλαστική να φτιάξουν και το διάφραγμά τους την ίδια ώρα για να αναπνέουν και καλύτερα. Άρα σίγουρα η μύτη και αισθητικά και λειτουργικά είναι ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί. Οπότε, Χάρη, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταφεύγει κανείς στη ρινοπλαστική? Μόνο σε αισθητικές επεμβάσεις, είτε σε ποιες περιπτώσεις εσύ προτείνεις? Κάνουμε ρινοπλαστική, ναι. Κάνει κάποιος ρινοπλαστική, αρκεί να τον απασχολεί μύτη του. Και αυτό είναι σημαντικό, Στέλλα. Έχουμε άτομα τα οποία έχουν μια θεόστραβη μύτη και δεν τους ενοχλεί. Και τους πάει, ναι. Και λέει, ήρθα να φτιάξει το στήθος. Σωστά. Άρα αυτός δεν τον ενοχλεί μύτη, άρα δεν θα πάει στον πλαστικό του χειρουργό. Ένας άλλος όμως, που για παράδειγμα είναι από τη φύση του κοινωνικού άτομου. Για παράδειγμα, έχει ένα κοινωνικό επάγγελμα, κάθε μέρα βλέπει κόσμο, του αρέσει η εμφάνισή του, είναι κοινωνικός και όλη μέρα βγαίνει και τον βλέπει κόσμος και θέλει να νιώθει και να φαίνεται και να αισθάνεται πιο ωραία. Άρα αυτός ναι, θα πάει να βελτιώσει τη μύτη του. Άρα ουσιαστικά είναι καθαρά προσωπική υπόθεση αν κάποιος πάει να φτιάξει τη μύτη του, είναι θέμα πόσο τον ενοχλεί. Και τι χρειάζεται η χειρουργική επέμβαση, πόσο κρατάει, τι χρειάζεται μετά την επέμβαση να γίνει? Χρειάζεται ένα πλαστικό χειρουργό και μια χειρουργική αίθουσα. Και τι εννοώ με αυτό, Δήμητρα? Είναι από τις εύκολες περιπτώσεις, γιατί. Ναι, γιατί αρκετοί λένε θέλω να φτιάξω κάτι, αλλά χωρίς χειρουργείο. Είναι από τις πιο διαδεδομένες πάντως πλαστικές. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ρινοπλαστική, γενικά για πλαστικές επεμβάσεις, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι μιλάμε για χειρουργικές επεμβάσεις. Άρα, οτιδήποτε δεν είναι χειρουργείο, για παράδειγμα στη μύτη, δεν μπορεί να είναι ρινοπλαστική και δεν μπορούμε να έχουμε τα μόνιμα και τα σωστά αποτελέσματα της ρινοπλαστικής. Άρα, ανάλογα με την περίπτωση, γιατί έχουμε διάφορες τεχνικές, έχουμε τεχνικές για παράδειγμα που μπαίνουμε μέσα από τη μύτη, η λεγόμενη κλειστή ρινοπλαστική. Υπάρχει η ανοιχτή ρινοπλαστική που ανοίγουμε τη μύτη για να τη διορθώσουμε. Αυτά είναι τα είδη ρινοπλαστική. Ναι, είναι διάφορες τεχνικές ρινοπλαστικής. Έχουμε τη μεικτή ρινοπλαστική όταν φτιάχνουμε και το διάφραγμα. Σίγουρα έχουμε περιπτώσεις που υπάρχει μικρό πρόβλημα, άρα μπορεί να βελτιωθεί με τοπική αναισθησία και άρα μιλάμε για ρινοπλαστική με τοπική αναισθησία που και την ίδια μέρα πάμε στο σπίτι μας. Σίγουρα, άρα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πάντοτε κουβεντιάζουμε με τον πλαστικό μας χειρουργό, του λέμε τι μας ενοχλεί και αυτός θα μας καθοδηγήσει ποια είναι η καλύτερη τεχνική γιατί για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί λένε αυτό, ακούμε συνέχεια, γαλλική μυτούλα? Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, γαλλική μυτούλα? Λοιπόν, για μένα, Ανδρέα, στην πλαστική χειρουργική δεν υπάρχει ούτε γαλλική, ναι, ούτε ιταλική, ούτε γερμανική μύτη. Γιατί το λέμε γαλλική μυτούλα? Ωραία. Στην πλαστική χειρουργική υπάρχουν τρία είδη μύτη. Είναι η νέγρικη μύτη, είναι η καυκάσια μύτη αυτή που έχουμε εμείς και είναι και η ασιάτικη μύτη. Άρα, όταν έρθει ένα στο γιατρείο ενός πλαστικού χειρουργού, ουσιαστικά κατατάσσει τη μύτη σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Η γαλλική απλά έχει επικρατήσει, είναι τελικά τη μύτη με αυτή τη γούβα που κάνουν ορισμένες μύτες. Στην χειρουργική όμως αυτό δεν ισχύει. Έχουμε τρία είδη μύτης και όταν έρθει ένας,
που βελτιώνουμε τη δική του μύτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν αντιγράφουμε μύτες, ποτέ δεν μας ενδιαφέρει η μύτη του γείτονα ή του φίλου μας. Μας ενδιαφέρει η δική μας μύτη να βελτιωθεί με φυσικό τρόπο, με φυσικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το μυστικό της όλης υπόθεσης. Είναι μια διακριτική βελτίωση. Οι μυτούλες εδώ των κυρίων εδώ είναι ωραίες. Τι είδη η μύτη σε αυτό. Τέλειες, τίποτα. Τέλειες μύτες. Να ρωτήσω κάτι. Διαφορετικές μύτες όμως, έτσι. Διαφορετικό στυλ. Έχει τύχει να έρθει η κοπέλα στο χειρουργείο και να λέει θέλω αυτό. Ακόμα όχι. Ακόμα όχι. Έχει αυτό, θέλω αυτό, να μου κάνεις αυτό. Σίγουρα, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι δαλμά τους, έναν ηθοποιό κάτι. Και τι τους λες εσύ, Χάρη. Κόψε τη μύτη σου. Ή απλά δεν κάνουν χειρουργείο. Τι είμαστε εδώ. Καλά, δεν ταιριάζει αυτό που λένε κιόλας γαλλική μύτη. Δεν ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα. Μπορεί να μην είναι γαλλική μύτη, μπορεί να είναι η μύτη της Τζένιφερ Λόπες, ας πούμε, και να σου λέει θέλω να τη φτιάξω το πρόσωπό μου για να τη μοιάζω. Καταρχήν αυτό το πείραμα έχει γίνει. Δηλαδή, αν πάρουμε τα πιο ωραία χαρακτηριστικά από διάφορα πρόσωπα και τα βάλουμε σε ένα πρόσωπο, βγαίνει πάντοτε ένα σκουασιμότος. Άρα, πάντοτε σεβόμαστε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πρόσωπου. Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο το οποίο έχει αδρά χαρακτηριστικά, έχει ένα αδρό μάτι σαν αμύγδαλο, δεν μπορείς να του φτιάξεις μια τελικά τη μύτη. Παίζει ρόλο και το ύψος. Έτσι, αν μια κοπέλα είναι 2 μέτρα, δεν μπορείς να τη φτιάξεις μια μύτουλα μικρή. Όλα παίζουν ρόλο. Επίσης, έχουμε δει και περιστατικά από μοντέλα, α πούμε, η Βίκη Κουλιανού, τότε στην εποχή της που μεσουρανούσε, η οποία έχει τεράστια μύτη και γαμψή. Της πήγαινε. Την οποία κράτησε. Ναι, ήταν το χαρακτηριστικό της. Κουλιανού. Ναι, Κουλιανού. Η κυρία Θοδωρίδου νομίζω έχει λίγο μεγάλη μύτη. Όχι, Κουλιανού. Κουλιανού. Ναι, αυτή ναι. Λοιπόν, σίγουρα. Άμα σου πηγαίνει, γιατί να το αλλάξεις. Έτσι. Καταρχήν και να μην σου πηγαίνει, εάν δεν σε ενοχλεί, δεν τη φτιάχνεις. Γιατί ηλικιακά, πες μου λίγο, υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη βελτίωση. Συνήθως περιμένουμε να οριμάσει ο σκελετός, που συνήθως είναι μετά τα 18. Έχουμε περιπτώσεις όμως και πιο νωρίς, όταν υπάρχει μια έντονη δυσμορφία που πραγματικά επηρεάζει και ψυχολογικά τον αυτόν που την έχει, τότε και πριν από τα 18 μπορούμε να φτιάξουμε τη μύτη μας. Χρειάζεται κάποια προσοχή μετά την επέμβαση, δηλαδή κάποιος χρόνος έτσι για να αναρρώσει. Καταρχήν να πούμε ότι η ρινοπλαστική έχει μία ιδιαιτερότητα. Δεν υπάρχει πόνος μετά την επέμβαση. Καθόλου πόνος. Έχουμε όμως πρυξήματα, έχουμε όμως μελανιές που θέλουμε 1 έως 2 εβδομάδες. Άρα ουσιαστικά η αποθεραπεία μας για να φύγουν τα πρυξήματα και οι μελανιές είναι 2 εβδομάδες. Μελανιές πού, στο σημείο της μύτης της επέμβασης. Κυρίως έχουμε κάτω από τα μάτια. Έχουμε κάτω από τα μάτια και θέλουν περίπου 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες για να υποχωρήσει το πρίξιμο και οι μελανιές. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι φεύγουν οι μελανιές από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή φεύγουν σταδιακά. Χάρη μου, έχουμε ακούσει πολλές φορές συγκεκριμένα την Νίκη Κάρτσονα, η οποία είναι μοντέλο και παρουσιάστρια, να δηλώσει ότι έχει κάνει επανειλημμένως 2 αισθητικές επεμβάσεις στη μύτη. Γιατί κάποιος κάνει διπλή επέμβαση, μήπως δεν έχει πετύχει μία, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που επιθυμεί, σου είχε τύχει να κάνεις. Σίγουρα. Διπλή. Καταρχήν να πούμε ότι η πλαστική χειρουργική δεν κάνει θαύματα. Έτσι, κόβει και ράβει το δέρμα, μοντάρει που λέμε το σώμα και θέλουμε και τη βοήθεια του σώματος, του συγκεκριμένου δέρματος και των κοκάλων για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Μετά από μία ρινοπλαστική, πάντοτε περιμένουμε 8 μήνες για να φύγουν τα πρυξήματα, να δέσουν που λέμε τα κόκαλα για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Και στο οκτάμηνο, εάν σηκώνει κάποια βελτίωση μύτη, αυτό μπορεί να γίνει. Πάντοτε όμως περιμένουμε ένα οκτάμηνο. Θέλει ένα οκτάμηνο μύτη να ξεμπριστεί, να μαλακώσει και ναι, αν χρειαστεί μια δεύτερη βελτίωση, μπορεί να γίνει, βεβαίως. Σημασία ότι έχει αποτελέσματα τα οποία είναι έτσι πολύ καλά, μπορεί να βελτιώσουν την εικόνα σου. Σίγουρα, καταρχήν να πούμε ότι. Και ας νιώσεις καλύτερα. Σίγουρα, η αυτοπεποίθηση, Στέλλα, είναι πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι. Νομίζω έχουμε ξαναναφέρει για μια εργασία επιστημονική που έχουμε δημοσιεύσει, η οποία αποδεικνύει ότι ουσιαστικά η πλαστική χειρουργική έχει αντίκτυπο στην αυτοεικόνα μας και στην αυτοπεποίθησή μας. Τα άτομα που κάνουν πλαστική χειρουργική ουσιαστικά ανεβαίνει η ψυχολογία τους, νιώθουν πιο ωραία η αυτοεκτίμησή τους και αυτό έχει αντίκτυπο σε όλα τα πράγματα στη ζωή τους. Είτε αυτό λέγεται σεξουαλικότητα, είτε αυτό λέγεται παραγωγικότητα, είτε αυτό λέγεται. Αυταρέσκεια και διαπροσωπικές σχέσεις. Άρα ουσιαστικά τι κάνει η πλαστική χειρουργική, μας βοηθάει να νιώσουμε καλύτερα. Τονωτική ένεση. Πολύ καλό. Υπάρχουν και άτομα όμως που φαίνεται δηλαδή η μύτη τους, είναι φανερό ότι την έχουν πειράξει πάρα πολλές φορές. Ναι, αυτό που μας είπατε, μεγάλα μάτια, μικρή μύτη. Έχει χειρουργούς και χειρουργούς. Λες και έχει λιώσει η μύτη τους. Το αποτέλεσμα, το καλό στην πλάτη, όταν λέμε ποια είναι επιτυχημένη η πλαστική επέμβαση, για μένα πετυχημένη πλαστική επέμβαση είναι αυτή που δεν φαίνεται. Γιατί αν είναι να πας να βελτιώσεις κάτι και όπου καθίσεις να λένε Δήμητρα, έφτιαξε τη μύτη της, καλύτερα να μην το κάνεις. Είπαμε. Χειρουργοί πολύ, καλοί, κακοί, μέτροι.
Βλέπουμε και πολλές φορές στους επώνυμους, στους διάσημους. Αλλά βλέπει κάτι φάτσες, δηλαδή πειραγμένες και λες, είναι δυνατό. Αυτό δεν υπάρχει. Να αναφερθώ και λίγο στους γνωστούς, στους επώνυμους, γιατί είναι μια κατηγορία ανθρώπων που συνήθως είναι αυτοί που παρασέρνονται και κάνουν λάθος επιλογές στην πλαστική χειρουργική. Συνήθως ένας άνθρωπος του θεάματος, επειδή είναι η δουλειά του, έχετε τριβή με κόσμο, τηλεθέαση, είναι πολύ πιο ευάλωτος σε μια θεραπεία. Πιο εύκολα δηλαδή θα παρασυρθεί να πω σε κάποιον να κάνω κάτι. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτή η κατηγορία των ανθρώπων να ενημερώνεται σωστά. Όπως όλοι μας βέβαια. Συνήθως όμως οι επώνυμοι και οι άνθρωποι του θεάματος είναι πιο ευάλωτοι, έχουν και λίγο τις περισσότερες ευαισθησίες και ανασφάλειες στην εμφάνισή τους και συνήθως είναι αυτοί που παρασέρνονται και συνήθως είναι αυτούς που βλέπουμε στην τηλεόραση τους επώνυμους να παρελάνουν. Και με χάλια, μεγάλα, μαύρα και μεγάλα. Και είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Λοιπόν, τηλέφωνα του Χάρη του Ζαβρίδη είναι κοντά μας στην παραγωγή. Όποιος θέλει και μια επίσκεψη, αν θέλει κάποιος να πάρει μια συμβουλή, γιατί δεν μπορεί να μην είναι απαραίτητο να κάνετε κάτι στη μύτη σας. Ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Μπορείτε να πάτε στο Χάρη, το Ζαβρίδη. Καταρχήν, να πούμε, Ανδρέα, ότι η προεγχειρητική που λέμε επίσκεψη στον πλαστικό μας χειρουργό είναι τεράστια σημασία. Πάντοτε πρέπει να πηγαίνουμε στον ειδικό. Για όλα τα θέματα, βέβαια, στη ζωή μας. Είναι ο επιστήμονας, είναι αυτός που έχει τη γνώση, που έχει την εμπειρία και να μας ακούσει και να μας καθοδηγήσει ποια είναι η καλύτερη λύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ειδικά στη μύτη, Ανδρέα, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, καμία ρινοπλαστική δεν είναι η ίδια. Άλλος έχει γαμψή μύτη, άλλος έχει στραβή μύτη, άλλος έχει πιο χοντρό δέρμα, το κόκαλο είναι διαφορετικό. Άρα πάντοτε σε κάθε επέμβαση κάνουμε και διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα κουβεντιάζουμε με τον ενδιαφερόμενο και παίρνουμε την άποψή του, γιατί ο καθένας έχει κάποια έτσι αισθητική άποψη όσον αφορά την εμφάνισή του. Πώς θέλει να φαίνεται, μάλιστα. Όμως αυτός που θα μας καθοδηγήσει και θα μας δώσει την τελική και τη σωστή τη λύση είναι ο πλαστικός μας χειρουργός και γι' αυτό πρέπει να του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Μπορεί να ζήσει στα χέρια του Χάρη του Ζαβρίδη. Διαδεδομένη να... πλαστική στη μύτη στην Κύπρο. Λοιπόν, τον Νοέμβριο έχουμε κάνει μια άλλη εργασία, η οποία είναι να δημοσιευτεί και ίσως το πούμε. Και που αναφέρεται για την πλαστική χειρουργική στην Κύπρο και λέει επιστημονικά και αποδεδειγμένα ποιες είναι οι επεμβάσεις που γίνονται στην Κύπρο, γιατί τις κάνει ο κόσμος και τι επίπτωση έχει μετά. Να το αφήσω να δημοσιευτεί η εργασία και, μετά, θα απαντήσουμε, και θα απαντήσουμε, μαζί μας, γιατί είναι μια εργασία πολύ πρωτότυπη που αφορά το τι γίνεται με την πλαστική χειρουργική στην Κύπρο. Επίσης είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Λοιπόν, θα σίγουρα έχουμε ευκαιρία και να τα πούμε ξανά με τον Χάρη. Επίσης, πού πάμε τώρα, πάμε... Τεχνολογία. Σε τεχνολογία. Πάμε διάλειμμα να δούμε τι γίνεται και επιστρέφουμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όλες οι εγκυμονούσες πρέπει να το δουν αυτό το θέμα για να δουν τι μωράκι, τι φίλο μου. Και εκτός αυτού, Δημητρά, όχι μόνο οι εγκυμονούσες. Όχι, και αυτές που θέλουν να κάνουν παιδάκι. Όλες οι γυναίκες, ναι. Πρέπει να το δουν οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες. Πρέπει να το δουν οι πατεράδες. Και όσοι αγαπούν τις γυναίκες. Παππούδες και παιδάκια πρέπει να το δουν. Όλοι. Τα αδελφάκια τους. Λοιπόν, όλοι με λίγα λόγια. Σε λίγο πάλι μαζί. Ο μεσαιωνικός αυτός ναός βρίσκεται στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου του Τόκιο. Χτίστηκε πριν από 1300 χρόνια για να εξορκίζει τα κακά πνεύματα από το παλάτι του Αυτοκράτορα. Σήμερα, οι ιερείς του ξέρουν ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν αν θέλουν να επιβιώσουν. We're located in a very urban city. We need to listen to the prayers of the people who reside here. Όταν δύο βήματα από τα μεγάλα καταστήματα ηλεκτρονικών, οι ιερείς έφτιαξαν ειδικές ευχές για το κομπιούτερ, το κινητό και τα tablets. It would make life very difficult if your computer crashes or if it's infected with a virus. Η τιμή τους $10 η μία. Και οι ίδιοι όμως αναγνωρίζουν ότι έχουν όρια. I have an iPhone 4. Yes. Are you able to turn this into, say, an iPhone 5? Sorry, no, I don't. No, I'm sorry, I can't. Εκτός από τις ηλεκτρονικές συσκευές, ο ναός προστατεύει και τους επιχειρηματίες. Δεν είναι λίγοι αυτοί που επισκέπτονται τον ναό νωρίς το πρωί με το αζημίωτο και προσεύχονται για να πάει καλά η συμφωνία που ετοιμάζονται να κλείσουν. We have a big presentation tomorrow. We're prepared, but we'll take all the help we can get. Αν μη τι άλλο, οι ιερείς του μικρού αυτού ναού στο κέντρο του Τόκιο παραδίδουν μαθήματα προσαρμοστικότητας και επιχειρηματικού πνεύματος.